Ο κύριος Βασίλης Θεοδωράκης, σαν και αγρότης από το 1996 μέχρι σήμερα, βρέθηκε ξαφνικά ελεύθερος επαγγελματίας στο TaxisNet, το οποίο δεν τον αναγνωρίζει ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, όπως συνέβη και σε εκατοντάδες άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στο νησί. Πηγαίνοντας να κάνω τη φορολογική μου δήλωση πριν από 15 με 20 ημέρες, δεν ευρέθηκα αγρότης. Βρέθηκα ότι είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Και πώς νιώσατε? Πολύ άσχημα. Διότι δεν είναι το οικονομικό. Γύρω στο διπλάσιο με τριπλάσιο βγήκε η προηγική μου δήλωση. Μιλώντας με την λογίστριά μου, μου είπα να κάνω κάποια χαρτιά στην εφορία. Θα πάει η λογίστριά μου και να με ξαναφέρει πάλι στο παλιό καθεστώς που ήμουν σαν αγρότης. Το αποτέλεσμα είναι ότι εγώ δεν έχω άλλο επάγγελμα. Το μόνο μου εισόδημα είναι από τα δύο μου χέρια και από τα χωράφια που δουλεύω. Το σύστημα πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά η κυβέρνηση. Όταν είσαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, θα μένεις κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, σε τίποτα άλλο. Για τον μπάχαλο που δημιουργήθηκε γύρω από τις φορολογικές δηλώσεις αγροτών στην Κρήτη, αναφέρεται ο Μύρος Χιλαντζάκης, ο οποίος αποδίδει το όλο πρόβλημα στον επίμαχο κωδικό 037 του εντύπου Ε1, ο οποίος είναι κλειδωμένος. Έχει δημιουργηθεί ένας πανικός στους παραγωγούς με τον κωδικό 037. Ο συγκεκριμένος κωδικός παράγεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι ο κωδικός που δίνει το κατά κύριο επάγγελμα αγρότης για να έχει στο αφορολόγητο τον 8%. Πάρα πολλοί παραγωγοί από τα λογιστικά γραφεία που επισκέπτονται δεν βρίσκουν τον εαυτό τους. Συνέπεια να επικρατεί αναστάτωση και με τους αγρότες να προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι πράγματι αγρότες, ώστε να λάβουν την έκπτωση φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο και κυρίως να μην επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο. Εδώ και δύο χρόνια δεν ενημερώνεται το Μητρό και πρέπει ο κάθε παραγωγός, εφόσον χρειάζεται το χαρτί του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, να κάνει μια διαδικασία. Πρέπει να πάει σε 5-6 υπηρεσίες ώστε να βγάλει αυτό το χαρτί που πριν από 2 χρόνια αυτό ήταν με μία κίνηση ηλεκτρονικά και το έβγαζε. Αυτό λοιπόν επιβαρύνει τώρα σε αυτή τη φάση και στο αφορολόγητο. Μας είπαν λοιπόν ότι αυτό θα φτιαχνόταν. Έχει περάσει ένας μήνας και παραπάνω από το μήνα από την υπόσχεση αυτή και δυστυχώς ακόμα δεν βλέπουμε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς, αν μου βάλουν το διπλό φόρο, δεν έχω να τον πληρώσω. Έκανα κάποια χαρτιά, πήγε η λογιστριά μου, νομίζω ότι θα φτιάξει η δουλειά. Αν δεν φτιάξει, δεν έχουν να πάρει από το μηνέχοντα. Υπάρχουν αγρότες που έχουν καταλήψει το επάγγελμα, διότι δεν αντέχουν με τους φόρους. Θεωρούμε ότι άμεσα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών νέα λίστα με το συγκεκριμένο κωδικό για να πάρει το αφορολόγητο παραγωγός. Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες και μέχρι την ημερομηνία λήξης φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση αρχή ακόμα και αν δεν εμφανίζονται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και στη συνέχεια, αφού κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις, να προχωρήσουν στην πληρωματική δήλωση, η οποία, όπως είπα, δεν έχει πρόστιμο.